Χάος προκλήθηκε στα προάστια της Δαμασκού από την αεροεπιδρομή που εξαπέλυσε ο Συριακός στρατός. Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχε προηγηθεί επίθεση με ρουκέτες Ισλαμιστών εναντίον των δυνάμεων του καθεστώτος Άσαντ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι. Οι καθεστωτικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στα προάστια της Δαμασκού, στο προπύργιο των Ισλαμιστών Γκούτα. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχει τεθεί από το πρωί της Τετάρτης και για ένα 48ωρο εκεχηρία μεταξύ του καθεστώτος Άσαντ, της οργάνωσης Χεζμπολάχ και των αντικαθεστωτικών. Η εκεχηρία δεν αφορά μόνο την πόλη Ζαμπαντίνη που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, αλλά εκτείνεται και βορειότερα στην επαρχία Ιντλίμπ, στις πόλεις Κεφράγια και Φούα. Στη Δαμασκό πρόκειται να μεταβεί ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μοχάμεντ Ζαρίφ, ο οποίος διερευνά τις βάσεις για ένα νέο σχέδιο επίλυσης της Συριακής κρίσης. Την Τρίτη είχε επισκεφθεί τη Βηρυτό.